Μπορεί η συζήτηση για την κύρωση του κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων να μένει όπως επιχείρησε λίγο πολύ η κυβέρνηση αλλά και άλλα κόμματα. Στην ίδια την τυπική διαδικασία της κωδικοποίησης και της ενημέρωσης μιας διάσπαρτης και σε ορισμένα σημεία ξεπερασμένης νομοθεσίας. Δηλαδή να εξαντλείται όπως επιχειρήθηκε στην Επιτροπή σε μια ανταλλαγή φιλοφορονήσεων για την νομοτεχνικά ορθή διαδικασία, μια αυτονόητη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείτε, αλλά βλέπετε δεν την κάνετε και πάντα, γιατί και η έγνοια σας για την καλή νομοθέτηση είναι επιλεκτική. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να έχει αντίρρηση σε μια τέτοια κωδικοποίηση, γιατί είναι γεγονός ότι το διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο, εκτός των άλλων, δημιουργούσε προβλήματα όχι μόνο στην διαδικασία της ίσπραξης, αλλά κυρίως και σε σχέση με τους ίδιους τους εργαζόμενους που αδυνατούσαν να γνωρίζουν μια σειρά δικαιώματά τους για να προστατευτούν σε βάρος των διαδικασιών εκτέλεσης που γίνονται εναντίον τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα από την πολυμορφία των διάφορων νόμιμων τίτλων δημιουργείται σύγχυση για το χαρακτήρα τους, για τα νόμιμα μέσα που έχουν, αν είναι εκτελεστός ή βεβαιωτικός τίτλος. Δηλαδή, κοινώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέπειες έχουν τα έγγραφα, με ποια μέσα μπορούν να προστατευτούν, με αποτέλεσμα να χάνουν και δικαιώματα και προθεσμίες. Όμως δεν είναι αυτή η έγνοια σας να προστατεύσετε, αν θέλετε, τους εργαζόμενους απέναντι σε αυτού του είδους τα κενά. Η έγνοια σας είναι να κωδικοποιηθεί ένα άδικο αντιλαϊκό πλαίσιο που εξυπηρετεί ακριβώς την ικανότητα του αστικού κράτους να εισπράττει φόρους και χαράτια και με αυτά βέβαια να επιδοτείται το κεφάλαιο για νέες επενδύσεις. Αφορά το πώς το κράτος θα γίνει πιο αποτελεσματικό στην ίσπραξη στη λογική των ταχύτερων διαδικασιών με την αξιοποίηση και των ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων. Μάλιστα, σε αυτή την προσπάθεια έχετε επιστρατεύσει και τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς ίσπραξης. Έτσι, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης της ίσπραξης δημοσίων εσόδων σε ιδιώτες, τράπεζες, στα αρπακτικά των εισπρακτικών εταιριών που έχουν αποδείξει την δυνότητά τους στο πώς θα σφίγγουν πιο σφιχτά τη θηλιά στο λαιμό του λαού. Σε όλους αυτούς δηλαδή δίνεται πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών να τα κάνουν φύλο και φτερό, περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις κλπ. Για να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός ο εκβιασμός σε αυτούς που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Γιατί εδώ γεννάται ένα ερώτημα και σε αυτό αποφεύγετε όλοι σας να απαντήσετε. Γιατί υπάρχουν τόσες ληξιπρόθεσμες οφειλές? Γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν? Λείπει, όπως λέτε, η κουλτούρα πληρωμών και άλλα τέτοια? Ή γιατί δεν μπορούν? Γιατί με την πολιτική που ασκήσατε όλοι σας τους έχετε πραγματικά γονατίσει, έχετε πραγματικά γονατίσει το λαό, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τους έχετε οδηγήσει στα διέξοδα της υπερχρέωσης. Ποιος ευθύνεται για τις βίαιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για τις οποίες ακόμα και οι σημερινές ελάχιστες αυξήσεις δεν τις επαναφέρουν ούτε στα προκρίσεις επίπεδα? Είναι πολύ περισσότερα αυτά που τους χρωστάτε, που τους έχετε κλέψει από το πορτοφόλι, ούτε βέβαια μπορούν αντιστοιχούν και με τα επίπεδα του πληθωρισμού που συνεχώς καλπάζει. Ποιος ευθύνεται για την καθήλωση των εισοδημάτων των επαγγελματιών της πόλης και της υπαίθρου, τα αδιέξοδα, τα λουκέτα, την επίθεση και αφέμαξη που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζεται? Όταν η όποια ανακούφιση, τα ψίχουλα που τους δίνεται, παίρνοντάς τα και αυτά από τα φορολογικά τους έσοδα, με το πολύ πολύ να μεταθέτουν για λίγο προς τα πίσω τα αδιέξοδα. Γι' αυτό και χτες το απόγευμα σε μαζική συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών οι μικροί επαγγελματίες διεκδίκησαν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για να καταφέρουν να επιβιώσουν από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τη φορολογιστία, τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Αυτά τους απειλούν, αυτά φοβούνται και όχι, αν θέλετε, τα δύο ώρα κλεισίματα της αγοράς που δεν λύνουν, αλλά μάλλον μεγενθύνουν τα διέξοδα. Τα αιτήματά τους, κύριε Υπουργέ, είναι θυροκολλημένα στην πόρτα του Υπουργείου σας, γιατί δεν δεήσατε να ακούσετε κανέναν από αυτούς. Τουλάχιστον διαβάστε τα χτες. Και φροντίστε να τα υλοποιήσετε. Γιατί τότε, αν συναντούσατε αυτούς τους φορείς, θα αντιλαμβανόσασταν ότι τα διέξοδα που έχουν περιέλθει
είναι πολύ μεγαλύτερα και είναι αυτά που τελικά τους οδηγούν στην αδυναμία πληρωμής. Και βέβαια για αυτή τους την κατάσταση ευθύνονται οι αντιλαϊκές πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, όπως όμως και προηγούμενων κυβερνήσεων που εδώ και μια δεκαετία πραγματικά δεν έχετε σταματήσει την επιδρομή σε βάρος τους. Σε βάρος και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, εργαζομένων, των συνταξιούχων, που χτες σας έκαναν και αυτοί ξεκάθαρο ότι δεν αποδέχονται την κοροϊδία, γιατί αυτά που τους υπόσχεστε δεν καλύπτουν ούτε τις μεγάλες απώλειες χρόνων, ούτε είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν το ύψος της ακρίβειας. Να λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η αδυναμία πληρωμών, για την οποία προσπαθείτε τώρα να κάνετε πιο αποτελεσματικό το κράτος για να επιτυγχάνει την αναγκαστική του σύσπραξη. Γιατί βέβαια, πέρα από τις μεγάλες απώλειες στα εισοδήματα, συνεχίζει και η φοροαφέμαξη του λαού, που συνεχίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτό παραμένει αναλύωτο και είναι σε κάθε περίπτωση η αναλογία του από ποιον τα παίρνετε και σε ποιον τα δίνετε. Και είναι χαρακτηριστικά δύο μόνο μεγέθη από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε, που αναδεικνύει αυτό το απροκάλυπτο ταξικό του χαρακτήρα. Από τη μια τα 14 δις που θα κατευθυνθούν για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, και από την άλλη μόλις 3,5 δις που προσδιορίζονται δήθεν για την ανακούφιση του λαού, και που και αυτά βγήκαν από τις δικές τους τσέπες, από τους φόρους των λαϊκών νοικοκυριών. Πολύ περισσότερο βέβαια τον ακόμα και αυτές οι προβλέψεις του προϋπολογισμού είναι παντελώς έολες, όσο η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει, και παρά τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις των κυβερνήσεων, δεν μπορούν να κρυφτούν, των κυβερνητικών στελεχών, δεν μπορούν να κρυφτούν τα σύννεφα εκδήλωση μιας νέας κρίσης που συνεχώς πυκνώνουν, μαζί με τους κινδύνους για τα βάρη που προμηνύονται για το λαό. Υπάρχει και ακόμα ένα αποκαλυπτικό στοιχείο. Η αναλογία των οφειλετών προς το δημόσιο σε σχέση με τα ποσά που αυτοί χρωστάνε. Γιατί και εδώ τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Αφού η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών είναι αυτοί που συγκεντρώνουν μικρές οφειλές, μικρά ποσά οφειλών έναντι του δημοσίου, και βρίσκονται λόγω αυτών σε διαδικασία ρύθμιση και αναγκαστικών μέτρων, γιατί αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις οφειλές. Αντίθετα, τη μερίδα του λέοντος των χρωστούμενων προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ., συγκεντρώνει ένας μικρός αριθμός οφειλετών, λίγοι είναι οι μικροφυλέτες, που συγκεντρώνουν όμως και το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Και αυτοί είναι που συνήθως μένουν και απροστάτευτοι, μένουν προστατευμένοι και τα χρέη ανίσπρακτα. Γιατί ποια είναι αυτά τα χρέη που φτάνουν τελικά να χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα εισπραξής και δεν πληρώνονται, ποιοι αντίθετα είναι αυτοί που πληρώνουν ή αναγκάζονται, σπρώχνονται, σέρνονται να πληρώσουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ; Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να εξαφανίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία; Δεν είναι οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με διάφορες άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, φαντομάδες, offshore, διάφορους ανώνυμους μετόχους που μένουν στο σκοτάδι και απολαμβάνουν και τη μόνιμη φορασιλία, αν αυτή δεν τους τη χαρίζεται με τις διάφορες νόμιμες φοροαπαλλαγές, φορολογικές ρυθμίσεις ενίσχυσης, όπως λέτε, της και τόνος της επιχειρηματικότητας. Σε αυτούς κατευθύνονται οι μεγάλες απαλλαγές. Αυτόν τα χρέη χαρακτηρίζονται συνήθως ως ανεπίδεκτα. Αντίθετα, το αστικό επιτελικό κράτος εξυγχρονίζεται και επιδιώκει να γίνει πιο ταχύ και αποτελεσματικό, αξιοποιώντας ένα πλήρες νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι στους μικροφυλέτες, στους εργαζόμενους, επαγγελματίες, βιοπαλιστές, αγρότες, στα λαϊκά στρώματα. Για αυτούς δηλαδή, προς τους οποίους ετοιμάζεται το πογκρόμ των πληστηριασμών και των κατασχέσεων, και για τους οποίους επιχειρείτε να κάνετε και πιο αποτελεσματικό το νομοθετικό και ευδιάκριτες, αν θέλετε, τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου. Σε αυτούς πράγματι δεν δείχνεται καμιά ανοχή, δεν χαρίζεται ούτε ένα ευρώ, και γι' αυτό πάνε στο βρόντο οι προτάσεις νόμου που καταθέτει το ΚΚΕ για μέτρα ελάφρυνση της λαϊκής οικογένειας από τα χρέη, τις οποίες αφήνεται στα συρτάρια και δεν κάνετε τσιμουδιά ούτε η μεν ούτε η δε.
και μάλιστα όταν είναι γνωστό και μέσα από τις διατάξεις το πώς φουσκώνουν τα χρέη με τόκους και πανωτόκια και πρόστιμα όσων αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν και καθυστερούν γι' αυτό τις ισοφυλές, και μάλιστα με μια σειρά διατάξεις κάνεται ακόμα πιο δύσκολη την αντιμετώπιση τους, όταν για παράδειγμα στις ηλεκτρονικές, στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών πληστηριασμών προβλέπεται ότι ακόμα και η παράληψη της ατομικής ειδοποίησης δεν ασκεί επιρροή στα αναγκαστικά μέτρα. Δηλαδή μπορεί χωρίς καλά-καλά ο κόσμος να καταλαβαίνει πότε βρέθηκε με κατασχέσεις τους λογαριασμούς του, πότε δεσμεύονται τα χρήματά του. Και τώρα το νομοθετικό οπλοστάσιο, ξέρετε, έγινε πλήρες και αποτελεσματικό, όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση. Και να απαντήσω εδώ στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επεδίωξε μια λαθροχειρία, αλλά ακόμα και το παράδειγμα που επέλεξε αποδεικνύεται εντελώς ατυχές. Όχι γιατί δεν ξέρετε ότι το ΚΚΕ μιλάει για την προστασία της λαϊκής στέγης και δεν ενδιαφέρεται προφανώς για την προστασία των εφοπλιστών, στους οποίους εσείς και εσείς ως κυβέρνηση χαρίζατε τόσα χρόνια ασυλία. Αλλά πείτε μας, για να καταλάβουμε, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τους νομοθετήσατε για να διευκολύνετε τους πληστηριασμούς έναντι των εφοπλιστών και που χρωστούσαν τα δεδουλευμένα? Για αυτούς οργανώνονταν οι λαϊκές κινητοποιήσεις έξω από τα ειρηνοδικεία που δυσκόλευαν τους πληστηριασμούς? Για αυτούς μετατρέψατε τις κινητοποιήσεις αυτές σε ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα με το οποίο σέρνετε τους συνδικαλιστές στα δικαστήρια και εσείς και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γι' αυτό λέμε ότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και μαζί ενισχύσατε, δημιουργήσατε όχι απλά ένα σκαλοπάτι, αλλά διαμορφώσατε το βατήρα για να γίνει επιδρομή στη λαϊκή στέγη, και με βάση αυτή σέρνονται, αν θέλετε, και σήμερα συνδικαλιστές στα δικαστήρια, γιατί υπερασπίστηκαν τους συναδέλφους τους, των οποίων τα σπίτια βγαίναν στο πληστηριασμό. Αφήστε λοιπόν τις λαθροχειρίες για την πρόταση του και τη θέση του ΚΚΕ. Είναι γνωστή η στάση σας και το κατά πόσο κόπτεστε για τους εργαζόμενους. Και αν απ' την άλλη κόπτεστε για τα δεδουλευμένα των εργαζομένων που δυσκολεύονται να διεκδικήσουν και φτάνουν στους πληστηριασμούς, πότε ψηφίστηκε η αλλαγή στον κώδικα πολιτικής δικονομίας που κατήργησε την προνομιακή κατάταξη των δεδουλευμένων, των εργαζομένων, οι οποίοι σήμερα τελικά φτάνουν, όταν ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί, να μείνουν με την όρεξη και με τα χρέη της κίνησης των διαδικασιών για τις κατασχέσεις? Γι' αυτό θέλετε να είναι πλήρες, χωρίς κενό, το νομοθετικό πλαίσιο, για να επιταχύνονται οι διαδικασίες της αναγκαστικής ίσπραξης των οφειλών. Εξάλλου είναι και αυτά μέσα στα διάφορα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, στα οποία συμφωνήσατε όλοι μαζί, για να μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς εμπόδια να βγαίνει στο σφυρί η λαϊκή στέγη και περιουσία. Γι' αυτό εντάξατε και τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς και στα χρέη, και στο κομμάτι της διοικητικής εκτέλεσης, στα χρέη ενάντια του δημοσίου. Γι' αυτό αξιοποιείτε και τους ακόμα πιο ισχυρούς μηχανισμούς με την ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων έναντι σε αυτούς που δείχνουν την αλληλεγγύη τους για τα σπίτια του Κοσμάκη που βγαίνουν στο σφυρί. Να ξέρετε λοιπόν ότι απέναντι σε αυτό το κράτος που επιχειρείτε με όποιο πρόσημο και αν του δώσετε να το κάνετε επιτελικό και αποτελεσματικό και κυρίως εχθρικό απέναντι στην εργατική λαϊκή οικογένεια, απέναντι στους εργαζομένους, απέναντι σε αυτό το κράτος καλούμε τους εργαζόμενους να μην δείξουν ανοχή. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, ξέρετε, δεν πρόκειται να δείξουν ανοχή και στις διάφορες, και στην ένταση της καταστολής, στα διάφορα διαδηλωτοδικεία που στείνεται στο κλίμα τρομοκράτησης, που πάει χέρι-χέρι με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Και τον αγώνα τους θα ενισχύσουν, αλλά και την αλληλεγγύη τους απέναντι στους εργαζόμενους που αρνούνται να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι, που δεν μπορούν, δεν έχουν άλλα περιθώρια και αρνούνται να προσαρμοστούν στο σφιχτό κορσέ της δημοσιονομικής σταθερότητας και έχουν όπλα για αυτή τους την πάλη,
έχουν όπλα την πύρα από τους μεγάλους αγώνες που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε και ο μαζικός χτεσινός συντονισμός δεκάδων συνδικάτων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων εν ώψη της μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης της 9 Νοεμβρίου, όπου εκεί οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν ζητώντας γενναίες αυξήσεις, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, ζητώντας ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, ζητώντας τη ζωή και τη δουλειά που τους αξίζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι καταψηφίζουμε την κύρωση του κώδικα.